Δηλαδή, τι μπορεί να περιμένει η Ροδόπη, ο Ροδοπίτης, από μια νέα κοινοβουλευτική σας θητεία ως βουλευτής Ροδόπης? Είναι βέβαιο πως με μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση μπορεί να ακόμα πιο αποτελεσματική η παρουσία και η δράση ενός βουλευτή. Γιατί αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι όταν είναι κανείς βουλευτής της αντιπολίτευσης, η δυνατότητά του να επηρεάσει την πορεία των πραγμάτων μιας αντίπαλης κυβέρνησης είναι βέβαιο ότι είναι περιορισμένη. Είμαι βέβαιος λοιπόν πως σε μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση θα μπορεί η Ροδόπη να βρει το βηματισμό της, να βγει από την στασιμότητα, από το τέλμα που βρίσκονται τα πιο κρίσιμα και μεγάλα θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα την περιοχή. Κυρίως όμως θα αξιοποιηθούν οι τεράστιες παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η περιοχή, που σήμερα είναι αναξιοποίητες. Αναφέρομαι ότι θα επανέλθει στην τροχιά, από εκεί που είχε εκτροχιαστεί η ανέγερση του νέου νοσοκομείου της Κομωτινής, η οποία πάγωσε 4 χρόνια. Είναι βέβαιο, θα δημιουργηθεί μια νέα δυναμική στις επενδύσεις. Αναφέρομαι σε βιώσιμες επενδύσεις, σε επενδύσεις που θα στηρίζονται κυρίως στις παραγωγικές δυνατότητες του τόπου και στον πρωτογενή τομέα και όχι σε λαμογές για επικοινωνιακούς λόγους. Και βέβαια θα υπάρξει ενεργητική στήριξη κυρίως των ανθρώπων που παράγουν, των ανθρώπων που δίνουν μάχη καθημερινά για να μπορέσει αυτός ο τόπος να έχει πλούτο. Αναφέρομαι στον αγροτικό κόσμο που μάχεται χωρίς στήριξη με υψηλά κόστη της παραγωγής. Αναφέρομαι στον επαγγελματία που διαρκώς συσσωρεύει λογαριασμούς. Αναφέρομαι στην επιχειρηματικότητα που ασφιχτιά από το ενεργειακό κόστος και αδυνατεί να είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα του. Σε όλους αυτούς λοιπόν που θέλουν να παράγουν και να δημιουργήσουν στην περιοχή, είναι βέβαιο θα υπάρξει μια νέα πραγματικότητα μετά τις 21 του Μάη. Και βέβαια θα δοθεί όθηση, μια νέα δυναμική στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο με την δημιουργία όλων αυτών των τμήματων που μείναν στάσιμα, βάλτωσαν τα 4 αυτά χρόνια. Είναι γνωστά, αναφέρομαι στο τμήμα εργοθεραπείας και σε άλλα τμήματα, το οποίο οφείλει και οφείλει η νέα κυβέρνηση να τα διαχειριστεί σε όφελος της ανάπτυξης του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης. Όπως επίσης θα προωθηθούν και τα μεγάλα έργα υποδομών, αναφέρομαι στην ολοκλήρωση των φραγμάτων ενώ του Ιασίου και βέβαια στην επανεκκίνηση του φράγματος των διαδικασιών για το φράγμα του Κομψάτου στον Ίασμο. Είναι μερικές από τις δεσμεύσεις που προφανώς σε μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση από πιο ουσιαστικές και μεγαλύτερες θέσεις ευθύνης ως βουλευτής θα αναδείξω τις μεγάλες ανάγκες και θα πρωτοστατήσω έτσι ώστε να βρουν τη δικαίωσή τους.